Λοιπόν, θα καλημερίσω τους καλεσμένους που είναι εδώ. Θέλω πάρα πολλά πράγματα να πω. Γεια σας, κύριε Λαμπρίτη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Πασχουρτίδη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κύριε Λαμπρίτη, ξεκινώ από εσάς. Σας είδα μαζί με τον κύριο Πασχουρτίδη στα Πλάνα την επόμενη μέρα, στη Δευτέρα, συγγνώμη, που πήγαν οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν στο σημείο. Σας είδα εκεί μαζί με τον κύριο Πασχουρτίδη. Θέλω να μου πείτε εσείς, από τη Δευτέρα, Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη, ακούσατε πάρα πολλά, φαντάζομαι, διαβάσατε πάρα πολλά. Πού καταλήξατε? Από το Σάββατο να ακούμε πάρα πολλά. Να μπορώ να πω ότι ήμουν και το Σάββατο επί της σκηνής, επί του τραγικού συμβάντος, το οποίο δυστυχώς επηρεάσε περιβαλλοντικά, αλλά και γενικότερα ένα αρχές συμβάν, το οποίο που καταλήξαμε. Καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη έρευνα, η οποία διατάχθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος, να δούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που είχαν ευθύνη για το συγκεκριμένο, η ίδια η εταιρεία, τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, να δούμε τι πήγε λάθος για το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα δεν θέλω να πω τώρα φταίει ο Α, φταίει ο Β, φταίει ο Γ. Σίγουρα για να γίνει το ατυχές συμβάν, κάποια πράγματα πήγαν λάθος. Ωραία. Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή. Ατυχήματα, συγγνώμη, κύριε Λαμπρίτη μου, ατυχήματα γίνονται. Ατυχήματα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι, είμαστε. Ακούσατε τι είπε η κυρία Κυπριανίδου. Ναι. Δεν έχουν προσωπικό και η τελευταία επιθεώρηση έγινε πριν δύο χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Είναι η πρόληψη, η διαχείριση των ατυχημάτων και μετά το ατύχημα τι κάνουμε. Ακριβώς. Για να φροντίσουμε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά. Άρα, ναι, και τα αρμόδια τμήματα και το τμήμα επιθεώρησης εργασίας πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό και το τμήμα περιβάλλοντος πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους και πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι έγινε. Σίγουρα, για μας, σαν βουλευτές και ο συνάδελφος, είμαστε εκεί για να δούμε τα θέματα ασφάλειας και την επόμενη μέρα και υγεία των κατοίκων, πώς μπορούμε να τα διασφαλίσουμε. Είναι μια ιδιαίτερα βεβαρημένη περιοχή, η περιοχή του ενεργειακού κέντρου, η περιοχή του η ευρύτερη περιοχή του Βασιλικού. Και έχουμε και αυτόν το περιστατικό. Ο λόγος που είχαμε και την παρουσία στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία είναι για να δούμε και εμείς με τις ενέργειες μας. Και σήμερα έχουμε μια πρωτοβουλία, πάρει και οι συναδελφοί βουλευτές της Λάρνακας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα επανέλθει το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, να έρθουν τα αρμόδια τμήματα εκεί για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το τι πήγε λάθος, αλλά κυρίως για το τι κάνουμε σαν κοινοβούλιο, σαν κρατικοί φορείς για να μην επαναληφθούν. Βασικά, ακόμη δεν ξέρουμε τι πήγε λάθος. Ξέρουμε μόνο ότι φταίνε κάποια μέταλλα τα οποία ήταν μέσα στα ελαστικά. Το θέμα είναι ο καθένας να ξέρει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του και οι υποχρεώσεις του. Και κύριε, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά θα πρέπει, δεν ξέρω αν είναι ο ρόλος σας, εσάς, να βάλετε την τάξη ή οτιδήποτε, αλλά ενδεχομένως να πρέπει να γίνει για λίγο. Να σταματήσουμε να περιμένουμε έρευνες και χαρτιά, να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, αλλά είναι το τελευταίο. Γιατί δεν είναι το τελευταίο. Είναι η πολλωστή φορά που βλέπουμε αυτόν τον μαύρο νέφος και νομίζω ότι κοροϊδεύουν και τον κόσμο όταν λένε ότι είναι εντάξει γιατί έφυγε το νέφος στο μαύρο, για παράδειγμα. Εγώ προσωπικά ρώτησα και χθες που έκανα τη συζήτηση, δεν θα ένιωθα καλά να είχα τα παιδιά μου, ούτε κι εσείς φαντάζομαι, σε εκείνες τις περιοχές και να έπρεπε να κλείσετε τα παράθυρα ή να μην μπορείτε να ανοίξετε το κλιματιστικό, κύριε Λαμπρίτη. Ήρθαν και μας βρήκε το νέφος και στην και ήσασταν και χωρίς μάσκα, έχω να σας πω, εκείνη την ώρα που σας είδα εσάς. Ήσασταν και χωρίς μάσκα, ενώ αναπνέατε, νιώθατε το τι ακριβώς συνέβαινε. Τη Δευτέρα, όταν πήγαμε, είχε καλυφθεί το συγκεκριμένο. Ναι. Είχε καλυφθεί το και έσβησε και δεν υπήρχε οτιδήποτε. Αλλά θέλω να θίξω ένα σημείο ότι και αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τη συγκεκριμένη μέρα έδρασαν άμεσα, μπορώ να πω. Και πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Επαρχιακή Διοίκηση. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια ανταπόκριση των υπηρεσιών. Αυτό μας έλειπε, φανταστικά, να μην ανταποκρίνονταν η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι ένα επιτόπου και αρχηγός της πυροσβεστικής και αρμόδιας πολιτικής άμυνας. Μπράβο τους που έκαναν τη δουλειά τους. Ναι, απλώς ήθελα να το αναφέρω για να καταγραφεί. Εντάξει, και πρέπει και άλλα να γίνουν για το θέμα περιβάλλον. Να πάμε στον κύριο Πασχουρτίδη, να πούμε την καλημέρα μας. Κύριε Πασχουρτίδη.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στον Πρόδρομο, καλημέρα και σε εσάς, στους τηλεθεατές. Εμένα δεν με ικανοποιεί καθόλου το είμαστε υποστελεχωμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχος. Ούτε πρόκειται ποτέ να αποδειχθώ αυτή τη δικαιολογία σε κανένα τμήμα, για να είμαστε δίκαιοι, διότι είναι η πρώτη γραμμή άμυνας κάθε αρμόδιου τμήματος. Ξέρετε, έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Χωρίς να αμφισβητώ ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη προσωπικού, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή στην ολότητά του. Αν ζήτησαν προσωπικό, γιατί δεν πήραν προσωπικό, από πού γίνονται περικοπές, πού διοθετεύονται κονδύλια. Αλλά όταν μιλούμε για ένα ενεργειακό κέντρο, όπως είναι το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, με τόσες συσσωρευμένες οχληρές βιομηχανίες, με τόσες συσσωρευμένες διαχειρήσεις αποβλήτων και επικίνδυνων αντικειμένων, και να γίνονται ελέγχοι κάθε δύο χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά διάνοια να δώσουμε άθεση αμαρτιώς σε κανένα. Πήγαμε επί τόπου και είδαμε μία στίβη ελαστικών, η οποία, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απαντηθεί, μας είπαν εκεί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και τις νομοθεσίες και τις οδηγίες, ότι θα έπρεπε να είναι διαχωρισμένα με αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να περιορίζεται η οποιαδήποτε πιθανή πυρκαγιά τυχόν προκύψει. Αντίθετα, είδαμε να υπάρχει ένα σωρός από ελαστικά χωρίς διαχωρισμό, χωρίς καμία ασφαλιστική δικλίδα, και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε σε αυτό που οδηγηθήκαμε. Ξέρετε, ο στόχος δεν είναι να ανταποκρίνεται άμεσα ούτε η πυροσβεστική ούτε η ΕΜΑΚ. Ο στόχος είναι να μην χρειάζεται να επεμβαίνουν. Και εκεί πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι αυτό που αντικρίσαμε δεν μας αφήνει πολύ αισιοδοξία ούτε για το μέλλον. Εάν δεν υπάρχουν για τη διαχείριση ελαστικών στο τέλος της ζωής τους, υπάρχουν και εθνικές νομοθεσίες, υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες. Και θα πρέπει να εφαρμόζονται. Σας λέω ευθασώς, χωρίς να είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά με μια πρώτη ματιά, δεν υπάρχει καμία εφαρμογή εκεί. Ούτε το πιο απλό πράγμα προβλέπει η άδεια, από ό,τι μας είπαν, να είναι σε περιφραγμένο χώρο. Δεν ήταν σε περιφραγμένο χώρο τα ελαστικά. Σας είπα κάποια άλλα πράγματα, ναι, διαχωρισμένα, να είναι σε μικρούς σωρούς, να είναι αναλόγως του τύπου των ελαστικών, ομαδοποιημένα κλπ. Και να είναι και καθαρά, αντιλαμβάνομαι, από οποιαδήποτε μεταλλικά. Βεβαίως. Όπως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ο ισχυρισμός, ευτυχώς φυσούσε, πήγαν στον αέρα τα τοξικά και δεν τα αναπνεύσαμε. Το πιο τρανό παράδειγμα και επιχείρημα που μπορεί να πει κάποιος είναι, όταν βγαίνει επίσημα ανακοίνωση που λέει στους κατοίκους κλειδωθείτε σπίτια και κλείστε παράθυρα, αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος του κινδύνου που δημιουργείται. Μα καλά, δεν του χρειάζεται κάποιος να σου πει να κλείσει το παράθυρο σου, κύριε Πασουκτήρη. Μα κοιτάξτε τα πλάνα μας, δηλαδή τώρα να μην δίνουμε και άλλο πράγμα. Το λέω διότι χτες άκουσα ότι με βάση τις μετρήσεις είναι όλα εντάξει. Ναι, ναι, το ξέρω πάντα, οι μετρήσεις μας είναι εντάξει. Λυπούμε, αλλά. Ναι, το θέμα. Μπράβο. Ο κύριος Αλαμπρίτης έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αν ο μετρητής είναι αλλού και το νέφος είναι αλλού, θα το μετρήσει. Κυρία Αγαπητού, τμήμα επιθεωρήσεις εργασίας, τμήμα περιβάλλοντος, δεν ξέρω αν είναι και το χημείο του κράτους, το αρμόδιο Υπουργείο κλπ. Έχουν μία ευθύνη να δουν ότι εκεί τη χάνουν διαχείριση αυτά τα υλικά με τον τρόπο που προβλέπεται η νομοθεσία και με τον τρόπο που προνοείται στην άδεια του διαχειριστή. Εάν αυτό δεν γίνεται, είτε διότι δεν γίνονται επαρκείς ελέγχοι, υπάρχει ευθύνη. Εάν αυτό δεν γίνεται, διότι ενώ γίνονται ελέγχοι, κάνουμε τα στραβά μάτια και πάλι υπάρχει ευθύνη. Ναι. Όποιο και από τα δύο συμβαίνει, διότι ένα από τα δύο συμβαίνει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα από τα δύο. Ή και τα δύο, υπάρχουν ευθύνες. Και θα πρέπει επιτέλους, διότι ξέρετε, είπαμε και κάτι άλλο προχτές που ήταν επί τόπου. Δεν είναι υπερβολή, ότι νομίζω μία φορά τον μήνα είμαστε στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού για τέτοιου είδους θέματα. Είτε διότι προσπαθεί να φορτωθεί και με άλλες οχληρές βιομηχανίες, είτε διότι προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Το να χαρακτηρίσεις μια περιοχή ζώνη βαριάς οχληρίας ή ενεργειακό κέντρο, το καταλαβαίνω. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι ότι αυτό θα καταντήσει ο σκουπιδότοπος ολόκληρης της Κύπρου και στο τέλος της ημέρας ακόμα και εκείνα που παίρνουμε εκεί, ανοίγω μια παρέσθεση,
αποδεχόμενοι ότι εκεί είναι ο τόπος τους, διότι τέτοια είναι η χρήση αυτού του χώρου. Σαρτάται από τους όρους, κύριε Πασουρτίδη, επειδή μιλάτε για τα ασφαλτικά. Και εκεί είναι μεγάλο στοίχημα να αποδείξουν τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες ότι αυτήν την φορά θα το κάνουν με βάση τους προβλεπόμενους όρους που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλετε να σας πω κάτι για να μου πείτε ό,τι θέλετε. Τι αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιων βιομηχανιών τις διενεργούν τα ίδιες εταιρείες. Ναι. Τι εννοείται, έτσι, βεβαίως. Ναι. Το ξέρουμε. Ωραία. Βεβαίως γίνονται και από την άλλη τη μεριά. Φανταστείτε εσείς, όχι, άλλο λέω. Ναι, προϋπόθεση για να σου δοθεί άδεια είναι να παρουσιάσεις ως εταιρεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι, ναι, βεβαίως. Και σας ρωτώ εγώ, είναι αντικειμενικά ορθό εκείνος ο οποίος ζητά την άδεια να παρουσιάσει. Ναι, αλλά για να πάρεις αυτή την άδεια όμως, θα πρέπει να πας στην πυροσβεστική, στο τμήμα περιβάλλοντος, θα πρέπει να πας και σε αυτούς, αφού η μελέτη θα περάσει από το τμήμα περιβάλλοντος. Το θέμα είναι και στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας και στην πυροσβεστική. Για την περιβαλλοντική μελέτη, βεβαίως. Mm-hmm. Περνάς από διάφορα τέτοια για να πάρεις την περιβαλλοντική μελέτη. Έχουμε κάνει, ξέρω το θέμα καλά. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να περάσει από το τμήμα περιβάλλοντος. Το θέμα είναι και που λέω είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ολιστικός σχεδιασμός για τη διαχείριση τέτοιων χρήσεων και τέτοιων βιομηχανιών. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πασουρτίδη. Γίνονται αποσπασματικές λύσεις, οι οποίες συνήθως μεταφέρουν το πρόβλημα από μια περιοχή σε μια άλλη και δεν επιλύεται το θέμα, αλλά μεταφέρεται από τη Λευκοσία στη Λάρνακα, από τη Λάρνακα στη Λεμεσό, από τη Λεμεσό στην Βάθο και Τούμπαλ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνω, έρχομαι σε εσάς, κύριε Αλαμπρίδη, θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Πασουρτίδης. Μίλησε για ευθύνες. Mm-hmm. Και πείτε ότι τώρα, όπως είπε ο κύριος Πασουρτίδης, όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Για την εταιρεία αντιλαμβάνομαι ότι αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν κτλ. Για τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν ευθύνη, πώς να λαμβάνει μια υπηρεσία την ευθύνη της, με ποιον τρόπο? Είναι θέμα να δούμε πού ήταν οι συγκεκριμένες αδυναμίες. Ναι, αλλά πώς την αλαμβάνει, πληρώνει πρόστιμο? Οι υπηρεσίες του κράτους, όχι. Είπαμε για την εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί να πληρώσει πρόστιμο. Να η υπηρεσία του κράτους που έχει, αν έχει ευθύνη, πώς την αναλαμβάνει? Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Θα απολύσει, θα κάνει παρατήρηση. Θέμα είναι πειθαρχικών ερευνών για να δει, για να φανεί. Άλλο ένα κενό δηλαδή. Γιατί διαφορετικά μπορεί να αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Θα πω και πάμε παρακάτω. Ναι. Σωστά, κύριε Λαμπρίδη μου. Υπάρχει αυτό η αδυναμία επίδοσης ευθυνών στον κρατικό τομέα. Αλλά είναι ευθύνη εκεί των τμήματων να γίνουν σωστά οι πειθαρχικές έρευνες, εάν και εφόσον φανούν αδυναμίες στην κυβερνητική υπηρεσία, στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, για να φανεί ποιος είναι την ευθύνη για να ελέγξει, για να εφαρμόσει την νομοθεσία και να δούμε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Πείτε μου κάτι που θέλετε να πείτε. Είχα να. Για τη συγκεκριμένη πολιτική είναι και ένα θέμα το οποίο θέλουν και οι κάτοικοι της περιοχής, ότι συσσωρεύτηκαν εκεί στην περιοχή πάρα πολλά υγρά καύσιμα, υγρά αέριων, εγκαταστάσεις, οι μονάδες της ΑΕΚ. Έτσι είναι μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρημένη και συσσωρευμένης αξίας ενεργειακά. Και θέλουν και το ερώτημα οι κάτοικοι πώς πρέπει και πρέπει να δούμε και εμείς σαν κοινοβούλιο και σαν αρμόδιοι φορείς πώς διασφαλίζουμε μη κακόν γίνει ένα πιο σοβαρό ατύχημα, θα παραλύσει το κράτος. Άρα πρέπει τα θέματα ασφάλειας της περιοχής να τα δούμε πιο συγκεκριμένα και πιο επισταμένα. Έχει δημιουργείται πυροσβεστικό σταθμός επιτόπου στο Βασιλικό για να μπορεί να δράσει άμεσα. Υπάρχει πρόθεση για τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στο. Όχι, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για να έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα τα περιβαλλοντικά, το οποίο θα βοηθήσει, θεωρώ, τα θέματα τα συγκεκριμένα που συζητούμε. Και πρέπει να δούμε τους συγκεκριμένους όρους που τίθονται σε τέτοιες αναπτύξεις, στο θέμα των όρων που θέτονται, να υπάρχουν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Γιατί ένα ερώτημα το οποίο θέλουν
θέλει συγκεκριμένα, ναι, μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία να τις βάλεις, να τις δώσεις την άδεια την περιβαλλοντική, την άδεια λειτουργίας και να τις βάλεις 10 ώρες. Αυτούς τους 10 ώρες τους ελέγχουμε για να μπορούμε. Αυτό είναι το μέγα ερώτημα το οποίο τίθεται και πρέπει να απαντηθεί. Όσον αφορά τις μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις από τα αρμόδια τμήματα για να δούμε σε ποιες περιοχές, στις άμεσα, τις κοντινές στις περιοχές, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αν έχουν επηρεαστεί καλλιέργειες από το νέφος το οποίο. Άρα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Ναι. Για τα νεύρα και η υπομονή τους πάντως σίγουρα έχει επηρεαστεί. Τώρα δεν ξέρω αν. Τα νεύρα, λέω, και η υπομονή τους σίγουρα έχει επηρεαστεί. Δεν ξέρω αν τα λεμονόδεντρα έξω από το σπίτι τους επηρεάστηκαν. Αυτό θα το δείξουν οι έρευνες και οι μελέτες. Όχι, πρέπει να το δούμε, γιατί είναι υγεία των υπόλοιπων. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, κυρία Πασουστίδη, τελικό σχόλιο και από εσάς. Ο κόσμος πάντως τα μηνύματα. Εντάξει, τα ακούσατε κιόλας, επειδή ήσασταν παρόντες. Μπράβο σας που πήγατε. Είμαι σίγουρη ότι ούτε ο κύριος Αλαμπρίδης, ούτε ο κύριος Πασουρτίδης επίγε για να το δείξει κάμερα. Ο συνάδελφος άκουσε τα κιόλας χωρίς να φταίει, έτσι. Ακούσετε έτσι ο κάμπος, αντιλαμβάνομαι. Καλά να σας κάνουμε, ωραία να τα ακούτε κάποιες φορές. Ακούστε να δείτε. Ο κόσμος είναι ο τελευταίος που φταίει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό μας έλειπε, θα πληρώσουν ο κόσμος τώρα. Και πραγματικά καταλαβαίνω απόλυτα κάποιον να ξυπνάει έναν πρωί, να βλέπει ένα μαύρο καπνό πάνω από το σπίτι του και να ακούει οδηγίες κλειδωθείτε σπίτι, κλείστε τα παράθυρα. Εκείνο που καλέσαμε τον κόσμο, διότι όντως υπήρχε και μια ένταση εκεί, διότι αγανάκτηση θα τη χαρακτηρίζα, και αντιλαμβάνεστε όταν βλέπει πολιτικούς αξιωματούχους, τρέφει στα πειρά σου δικαιολογημένα το ότι θεωρεί ότι όλοι είναι το ίδιο, αλλά εγώ αυτό που λέω ότι δεν θέλω να είμαι ξεκάθαρος, θα πρέπει να ιεραρχηθούν οι ευθύνες. Η Βουλή έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Mm-hmm. Να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτόν κάνει. Γράφει το θέμα, θα το γράψει, ασκεί πιέσεις και προσπαθείται μέσα από τη συζήτηση θεμάτων στις αρμόδιες επιτροπές, είτε με τις ερωτήσεις, είτε με τις πιέσεις σε πολιτικούς προϊσταμένους. Και με την έρευνα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να διαβάσετε κι εσείς πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι είναι ότι αυτά είναι θέματα κρατικών αρμοδιοτήτων, κρατικών υπηρεσιών και εκτελεστικής εξουσίας. Δεν το λέω ότι είναι θέμα κυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι. Είναι θέμα κρατικών υπηρεσιών και της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας. Και σας ξαναλέω, όταν η πρώτη γραμμή άμυνα ενός τόσο ευαίσθητου τμήματος για τέτοια επικίνδυνα συμβάντα είναι η υποστελέχωση, αυτό δεν θα πρέπει από κανέναν να γίνεται ανοιχτό. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχτώ εγώ ότι επειδή μας λείπουν 5 υπαλλήλοι, 2 ή 3, που δεν λέω ότι δεν λείπουν. Εγώ λέω ότι είναι υποστελεχωμένη η δημοσία υπηρεσία. Λέω, μπορεί να το αποδέχω. Δεν σημαίνει ότι στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού, που τη κάνουν διαχείριση επικίνδυνα και τοξικά υλικά, θα πρέπει να αποδέχομαι ότι κάθε 2 χρόνια θα κάνουμε ελεγχό. Για όνομα του Θεού. Ούτε πρέπει πάντα να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ναι, λοιπόν, σίγουρα πρέπει να δούμε τι να κάνουμε για να μην επαναληφθεί. Κάνετε και τη συνεδρία σας σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συζητηθεί σήμερα. Δεν θα συζητηθεί για τους ρήπους όμως. Είναι ακόμα. Δεν θα συζητηθεί για τους ρήπους σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό που λέω είναι αυτό το θέμα. Ζητήσαμε και θα συζητηθεί το συντομότερο. Ίσως θα είναι η επόμενη Τετάρτη. Έφτασε ήδη και διαμορφώθηκε μια ατζέντα. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι έξαλλος, αλλά σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι μαζί σας αυτή τη φορά έξαλλος ο κόσμος. Γεια σας.